η καρδιά του δικτάτορα έπαψε να χτυπά στις 12 παρατετάρτο το μεσημέρι. Τα τελευταία 3 χρόνια υπέφερε από πλαγία μυοτροφικής κλήρυνση. Το τελευταίο δίμηνο παρουσίασε αλλεπάλληλες λοιμώξεις του αναπτυστικού με αποτέλεσμα σύψη και πολυοργανική ανεπάρκεια που επέφεραν το θάνατο. Αμέσως ειδοποιήθηκαν η σύζυγός του Δέσποινα, οι κόρες του Μάχη και Χρυσούλα και ο αδελφός του Χαράλαμος. Στο Λαϊκό έσπευσαν και πολύ λίγοι οπαδοί του. Η σωρός του Γεωργίου Παπαδόπουλου ήταν τυλιγμένη με την ελληνική σημαία. Γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Το νοσοκομείο γνωρίζει κάτι από αυτό? Όχι. Ξέρετε με ποιού την επιθυμία την εντολή έγινε? Όχι. Τον πρώτο φορά τα ακούω, από εσάς τα ακούω. Ο αντιπρόεδρος του Λαϊκού ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι η ελληνική σημαία κοιμάτιζε με σύστια στον τελευταίο όροφο του νοσοκομείου. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο για το θάνατο τη σημαία να είναι με σύστια. Δεν το ξέρω. Ο προτέτειος του πραξικοπήματος νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα από τις 13 Ιουλίου του 1996. Εδώ και 2 χρόνια δεν μπορούσε να μιλήσει και επικοινωνούσε με τους οικείους του μόνο με γραπτά σημειώματα. Την τελευταία εβδομάδα βρισκόταν σε πλήρη καταστολή και οι δικοί του άνθρωποι γνώριζαν ότι από στιγμή σε στιγμή θα έρχονταν το μοιραίο. Είναι τέτοιες οι στιγμές αυτές που πραγματικά δεν προσφέρονται. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο λέω επιγραμματικά είναι ότι η σελίδα του Γεωργίου Παπαδοπούλου σήμερα έκλεισε. Βεβαίως, οι ιστορικοί του μέλλοντος θα δώσουν την πραγματική εικόνα αυτής της περίοδου που έζησε, των όσων προσέφερε και των όσων αυτός ο τόπος πρέπει να οφείλει και να χρωστάει σε αυτόν. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου που μίλησε στη Ρεβέκα Κοτσαρίδου δηλώνει ότι νιώθει περήφανη και ακολουθεί το δρόμο της σιωπής όπως και ο σύζυγός της. Πώς είναι η ψυχολογία σας, κυρία Δέσποινα? Υπερήφανη. Υπερήφανη. Ναι. Αυτό μπορώ να σας πω. Τίποτα άλλο. Ο σύζυγός σας ένιωθε το ίδιο? Εσείς τι λέτε? Κάποια φράση έτσι που δική του που σας έχει μείνει? Η αγάπη του για μένα. Mm-hmm. Η αγάπη του. Από ό,τι γνωρίζουμε και εσείς λατρεύατε αυτόν τον άνθρωπο. Ακριβώς. Θα σας παρακαλέσω, δεν θέλω να μιλήσω. Θα ακολουθώ και εγώ τη σιωπή τη δική του. Μάλιστα. Σε όλα μου τα χρόνια. Όπως εκείνος δεν μίλησε που είχε κάθε δικαίωμα εκείνος. Uh-huh. Ή το ένα να κάνει ή το άλλο. Uh-huh. Όσο μάλλον εγώ. Uh-huh. Εγώ δίπλα του ήμουν σύζυγος. Η σωρός του πραξικοπηματία μεταφέρθηκε στο κημητήριο του ζωγράφου. Η είδηση του θανάτου του Γεωργίου Παπαδόπουλου προκάλεσε έντονα συναισθήματα και σε αυτούς που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και σε αυτούς που γνώρισαν τη σκληρότητα του καθεστώτος της Χούντας. 32 χρόνια μετά, οι μνήμες δεν έχουν σβήσει. Ο Στέλιος Πατακός, από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γεωργίου Παπαδόπουλου στη Χούντα, χαρακτήρισε αδελφικό του φίλο τον Εκλειπώντα και δήλωσε ότι κρατάει από αυτόν το παράδειγμά του. Το παράδειγμα του ηρωισμού, της λεβεντιάς. Τότε προτίμησε να πεθάνει όρθιος, παραγωνατιστός, ζητιάνος. Ο Νικόλαος Ντερτιλής, ο μοναδικός από τους πρωταγωνιστές της 21ης Απριλίου που παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, μίλησε για τον Γεωργίο Παπαδόπουλο χαρακτηρίζοντάς τον μεγάλο πολιτικό ηγέτη. Το θάνατο του Γεωργίου Παπαδόπουλου τον μεθόδευσαν από την αρχή, από το 1975, τότε που άρχισαν οι διώξεις. Επεζήτουν το φυσικό τέλος του αποδημήσαντος ιστήριων και όλων των υπολείπων. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η πλευρά των ανθρώπων που κυνηγήθηκαν, που εξορίστηκαν και βασανίστηκαν από τη Χούντα. Νομίζω ότι τη σημερινή μέρα πρέπει οι πάντες να την προσεγγίσουν με τον δέοντα σεβασμό προς το θλιβερό συμβάν. Την αντίθεσή μας προς τον Εκλειπώντα την αποδείξαμε όταν ήταν εν ζωή, και όχι μόνο ήταν εν ζωή, αλλά ήταν και παντοδύναμος. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης και εγώ τον κρίναμε και τον δικάσαμε όταν ήταν όρθιος και δυνατός, παντοδύναμος. Η ετιμιγορία ήταν θάνατος. Μας το ανταπέδωσε. Και η δική του ετιμιγορία ήταν θάνατος για μας. Τώρα, πεσμένος και νεκρός, ανήκει στην δικαιοδοσία της ιστορίας. Εκείνος δεν παραδέχθηκε, αφού ήταν εγώ, δεν ήταν να αναδεχθώ να παραδεχθεί χάρη.
επέμενες μέχρι σε σχάτων σε αυτό. Και γι' αυτό έφτασε αυτό που έγινε. Αλλά δεν υποχωρούσε ποτέ, ήταν στο χαρακτήρα του. Γιατί δεν είχε αυτό το χαρακτήρα, οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να οργανώσουν την δίκη. Και να δούμε τώρα ποιος ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Παρακαλώ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Ήταν αμετανόητος για τις θέσεις και τις πράξεις του μέχρι το τέλος. Απόδειξη ότι δεν δέχθηκε να υποβάλει αίτηση χάριτος για να αποφυλακιστεί, ακόμα και όταν αρρώστησε και καθυλώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα κρεβάτι στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ύπαρξη όγκου της ουροδόχου κύστεως, για τον οποίο όγκο έγινε ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση. Ο άνθρωπος που στιγμάτισε τη νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, που κατάργησε κάθε έννοια δημοκρατίας για μια επταετία και οδήγησε τη χώρα στη μεγαλύτερη περιπέτεια της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, πέθανε σε ηλικία 80 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν τον συγχώρεσε ποτέ για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Ο Έλληνας δικτάτορας ξεκίνησε τη ζωή του από το ελαιοχώρι Αχαΐας. Αποφύτησε από τη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων, έγινε ανθιπολοχαγός πυροβολικού και υπηρέτησε στην ΚΙΠ, φτάνοντας στο βαθμό του συνταγματάρχη, ως υποδιευθυντής του 3ου επιτελικού γραφείου του ΓΕΣ. Για τα παραμονάς της 21ης Απριλίου, με τον ελληνικό λαό επιβάτην και με ένα πλήρωμα το οποίο είχε δηλειάσει προ των περιστάσεων τας οποίας αντιμετώπιζε και δεν έβρισκε την δύναμη ή να επιβληθεί των κομματικών του συμφερόντων και εξαγάγει την χώρα ως σκάφος εις τον λιμένα μέσω της μενωμένης θαλάσσης, ένοπλη δυνάμεις της χώρας εκφράζουσε την απέτηση του ελληνικού λαού, κατήργησαν το πλήρωμα και ανέλαβαν την διακυβέρνηση του σκάφους. Μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 23 Ιουλίου του 1974, αρχίζει ουσιαστικά και η διαδικασία της μεταπολίτευσης. Ο προτέτειος του πραξικοπήματος, Γεώργιος Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του, καταδικάζονται από το πενταμελές εφετείο Αθηνών σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η ποινή του θανάτου δεν εκτελέστηκε ποτέ μετά από σχετική κυβερνητική ανακοίνωση. Όμως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δεν βγήκε ποτέ από τις φυλακές Κορυδαλλού παρά τις φωνές που ακούγονταν κατά καιρούς για χορήγηση αμνηστίας.